Σκηνικό έντασης για μία ακόμη φορά στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο με διαξηφισμούς και κόντρες ανάμεσα στο Δήμαρχο Βόλου και παρατάξεις των μειοψηφιών. Απλά δεν είναι στο στέλνος. Να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων, να κάτσεις εδώ να ακούσεις την πραγματικότητα και τις αλήθειες. Κάτσεις απ' έξω. Μίλησε, τρασό. Είμαι. Τρασό. Ναι. Γιατί τώρα τα ζεύτερη φορά. Αμφιβάλλεις όταν το ξαναπώ. Οκτώ φορές θα το πω. Και δεν κάνω πεις. Θα έχεις σεβασμό. Πρώτον λόγο ηλικίας. Πρώτον λόγο ηλικίας. Συμφώνησε. Θα πω αυτό. Νούμερο. Γιατί έχω πέντε παιδιά. Ναι. Σεβασμό. Γιατί εδώ είσαι περαστικός. Όχι περαστικός. Όχι και δεν είμαι. Ο κόσμος θα το πει. Ο κόσμος θα το κρίνει. Εσείς έχετε αποδείξει. Αποδείξει για την ασφάλεια της ειδικής της κόσμης. Αποδείξετε είστε. Πολιτεί με την αστυνομία ήταν να μας δουλάβω. Αποτυχημένοι είστε. Ποια στέλνει να γίνει. Γιατί ψέματα έκανε στις άγωνες στην Καραμπατζάκη λέει άσο να μην ψάχνατε να βρείτε γιατί θα κάνετε μήνυση. Ψέματα είναι. Και εσύ του κανελής κοκκινάκι λέει εσύ ψάχνατε να βρείτε γιατί να κάνετε μήνυση. Τα ξεχνάς. Τα ξεχνάς και φέρεις πώς δηλαδή. Πώς τι κουνάκι του πάει γερουλικά. Νέος άνθρωπος, με τέτοιες ιδέες που να πας. Δυστυχισμένος θα είσαι. Εν τω μεταξύ, αποχώρησε από τη χθεσινή συνεδρίαση μετά την ένταση η Δημοτική Παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση του Απόστολου Ριζόπουλου. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την παράταξη, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής. Η μετατροπή του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου σε τσίρκο και σε οχετό ύβριον από τη Δημοτική Αρχή έχει προφανή στόχο να αποκρύψει την απουσία έργων για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Αφήστε, μην ασχολείστε με το άκουστο. Δεν είναι αυτό, κάτι άλλο. Δεν ξέρει. Όχι, δεν αφήστε το τσακάκι. Αφήστε το, μην ασχολείστε από το προχωρήστε, έχουμε συμβούλιο να το καφέ δεν πλήρωσε. Πάρε μια σαντάκι να έχεις σαν το πουλάκι. Τροπή. Νούμερο. Ξεφτύλα. Έτσι περιφορά. Να μην πονέ. Ερουφιάνε. Ο άλλος υποκοδούσε και τρίχο. Εν τω μεταξύ, από το Δήμο Βόλου ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρονιών ανεργών ηλικίας 55 έως 67 ετών του ΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι που θεωρούν ότι εμπίπτουν στην κατηγορία των μακροχρονιών ανέργων με κάρτα ενεργείας άνω των 12 μηνών μπορούν να επικοινωνήσουν το αργότερο μέχρι την 5η 7 Οκτωβρίου με τους εργασιακούς συμβούλους του ΚΑΠΑ 2 Βόλου για περισσότερες πληροφορίες.